αναλυτικά τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το νομοσχέδιο. Το ανέπτυξε ήδη ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Μανώλης ο Συντιχάκης. Κατήγγειλε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει είναι μέτρα εξαπάτησης της λαϊκής οικογένειας, ιδίως των νέων ανθρώπων, καλλιτεχνών, λογοτεχνών, δημοσίων υπαλλήλων, πανεπιστημιακών και ερευνητών, των υπαξιωματικών και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, πυροσβεστών, προσωπικού λιμενικού και αστυνομίας. Ειδικά για αυτές τις τελευταίες κατηγορίες, ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας, τα περισσότερα άρθρα που έφτασαν σήμερα εδώ αφορούν ελάχιστους και δεν ακουμπούν τις προσδοκίες για επίλυση χρονιζόντων αιτημάτων των αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένα έργο που το ξαναείδαν το Φλεβάρι που μας πέρασε με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας με τον ωραίο τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων», που από τη μια η κυβέρνηση τους καλλιεργούσε τις προσδοκίες και ακόμα συνεχίζει να το κάνει και από την άλλη μοιράζει χάντρες και καθρεφτάκια. Τίποτε δηλαδή. Ουσιαστικά τι θέλει? Θέλει να τους κρατήσει σε ομοιρία και μέσω αυτού να τους χειραγωγεί. Κάποια στιγμή όμως οι μάσκες πέφτουν. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που έχει αναλυτικές, επεξεργασμένες και δημοσιοποιημένες θέσεις για αυτούς τους ανθρώπους, για τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις οικογένειές τους, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στα στρατόπεδα. Είναι θέσεις που η συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελείται από αιτήματα των ίδιων των συνδικαλιστικών τους σωματείων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει εκατοντάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για ζητήματα που όλοι αυτοί διαχρονικά διεκδικούν λύσεις. Όλα αυτά τα αιτήματα η κυβέρνηση απαξιωτικά τα προσπερνά. Υποκριτικά σήμερα τους λέει ότι τους νοιάζεται. Ψεύδεται ασύστολα. Αν νοιάζεται, ας επαναφέρει τώρα το 13ο και 14ο μισθό. Ας πληρώσει την υπεροριακή και νυχτερινή τους απασχόληση. Ας αυξήσει τους μισθούς στους χαμηλόβαθμους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς. Ας κάνει δίκαιη τη μοριοδότηση όπου αυτή ρυθμίζει συνθήκες διαβίωσης, όπως είναι για παράδειγμα η στέγαση στα στρατιωτικά οικείματα. Ας τους δώσει στολές και άρβυλα. Ούτε τέτοια δεν τους δίνει. Όσο κοστίζει μια στολή στρατηγού, κοστίζει και μια στολή υπαξιωματικού. Μόνο που ο στρατηγός αμείβεται με χιλιάρικα και ο υπαξιωματικός με εκατοστάρικα. Εκεί τους πρόχνουν. Λέει επίσης η κυβέρνηση ότι θωρακίζει την αστυνομία γιατί νοιάζεται για την ασφάλεια του λαού. Αν νοιάζει για το λαό, να καταργήσει τώρα το πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας που είναι προσανατολισμένο στη λαϊκή καταστολή και τη βία. Όμως ας γίνει μάθημα η πρόσφατη ακύρωση στην πράξη της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Την κατήργησαν οι κινητοποίησεις των φοιτητικών συλλόγων. Στην ίδια κυβερνητική μέριμνα για το λαό εντάσσεται και η χρήση του λιμενικού σώματος. Νοιάζεται η κυβέρνηση και εδώ για το λαό. Νοιάζεται πώς όμως? Νοιάζεται επιτρέποντας το λιμενικό σώμα να τσακίζει τους ναυτεργάτες που διεκδικούν τα δίκια τους κόντρα στους εφοπλιστές που ήδη τους έχει δώσει φοροαπαλλαγές συνταγματικά κατοχυρωμένες, πάμφινα καύσιμα και βολικά για την κερδοφορία τους ακτοπλοϊκά εισιτήρια που γονατίζουν όμως είτε τους κατοίκους των νησιών είτε τους τουρίστες. Ας μας πει επίσης η κυβέρνηση τι μέτρα πήρε για να σταματήσει τις βίαιες, απάνθρωπες και επικίνδυνες για τη ζωή ταλαιπωρημένων ανθρώπων επανοπροωθήσεις προσφύγων. Τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για να αποτρέπει τραγικά γεγονότα όπως η ενδεχόμενη ευθύνη του λιμενικού στο ναυάγιο της Πύλου, όπως διαβάζουμε σε ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν υπάρχει άλλη και άλλα στοιχεία, με εκατοντάδες πνιγμένα γυναικόπαιδα. Δεν
κάνει τίποτε. Και αυτό γιατί η πολιτική της κυβέρνησης και η πολιτική όλων όσων τη στηρίζουν, στήριζα Πασόκ αλλά και των άλλων κομμάτων, στηρίζουν τον κανονισμό του Δουβλίνου και την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό προσφυγικό από το Μάη του 16. Και η κορύφωση της κυβερνητικής υποκρισίας. Δεν μπορεί πλέον η κυβέρνηση να κρύψει τα αποκαΐδια του σάπιου κράτους της. Έχει τεράστιες ευθύνες, όπως τεράστιες είναι και οι ευθύνες των άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν. Γιατί δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα να λυθούν τα προβλήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Αρνούνται να δεχτούν τις σχετικές προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμείς σμίγουμε τη φωνή μας, με τη φωνή των πυροσβεστών. Αναδεικνύουμε αδιάλειπτα τη μειωμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, την υποστελέχωση υπηρεσιών, την ύπαρξη διαφορετικών εργασιακών σχέσεων κτλ. Επισημαίνουμε συνεχώς τα προβλήματα των Καναντέρ. Ξεπερνούν τα 45 χρόνια πτυτικού έργου. Αντιμετωπίζουν ελλείψη ανταλλακτικά. Επιβεβαιωθήκαμε με τον πιο τραγικό τρόπο χθες. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Τίποτε απολύτως. Επιδόματα των 50 ευρώ. Τριήμερα πένθη στις ένοπλες δυνάμεις. Συλληπιτήρια. Και μετά η βολική λύθη. Πού είναι ο 13ος και 14ος μισθών των πυροσβεστών? Πού είναι η ένταξη του επαγγέλματός τους στα βαρέα, ανθυγινά και επικίνδυνα? Αν αυτό ίσχυε, ο πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του προχθές στη Μακεδονία, σήμερα ενδεχομένως να ήταν με την οικογένειά του. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση το τερματίζει. Παίρνει στρατιώτες, αν είναι δυνατόν, και πυροσβέστες αυτή την περίοδο και τους βάζει οδηγούς στο ΕΚΑΒ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την πυροσβεστική υπηρεσία. Στα άρθρα τώρα του υποσυζήτησης σχεδίου νόμου, που ενδιαφέρουν ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Γίνεται ένα τσουβάλιασμα ευεργετούμενων, όχι τυχαίων κατά την άποψή μας. Βλέπουμε να ομογενοποιούνται ανασφάλιστοι αγωνιστές εθνικής αντίστασης, όπως τους αποκαλείται. Θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, δικαιούμενος πολεμικής σύνταξης. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είναι αυτοί που πολέμησαν στο γράμμο εναντίον του ηρωικού δημοκρατικού στρατού? Είναι όσοι πολέμησαν στα σύνορα της Ελλάδας που βρίσκονται όμως στην Κορέα? Μήπως είναι οι άθλιοι πραξικοπηματίες της Κύπρου του 1974? Τελικά ποιους θέλει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει? Ας το πει ανοιχτά. Εμείς αυτά τα θολά άρθρα τα καταψηφίζουμε. Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι λαός και εργαζόμενοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες είναι στην πρώτη γραμμή, σε μέγιστη ετοιμότητα και πρωτοπόρα δράση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό φάνηκε περίτερνα αυτές τις μέρες στα διάφορα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Με τους κομμουνιστές να είναι αδιάλειπτα στην πρώτη τη γραμμή. Και σήμερα, από την εξέλιξη των τοποθετήσεων, επιβεβαιώνεται η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι και σε αυτή τη Βουλή θα είναι η μόνη λαϊκή εργατική αντιπολίτευση. Ευχαριστώ.